από τη σελίδα 961, από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και το πρώτο εδάφιο. Β1. Κι ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και ξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και έρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτός εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτου εν γεννήθημεν, Πάρθη και Μύθη Ελαμίτε και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίαντε και Καπαδεκία, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαν και την Παφιλίαν, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης κατά την Κυρίνην και παρεπιδημίτως Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν. Άλλος μεν προς άλλον λέγοντες τι σημαίνει τούτο. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ότι δεν είναι μεθυσμένοι καθώς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Και θέλω σου προφητεύσει ίσας και θυγατέρα σας. Και είναι ανίσχυ σας θέλουν συν δύο οράσεις και οι προσβύτεροι σας θέλουν συν επνηστία εν ύπνια. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέ από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανόν άνω και σημείο επί της γης κάτω και αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού και ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και πάσος της αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Και πάμε στην επόμενη σελίδα, 962, να διαβάσουμε το 36 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Β36. Βεβαίως λοιπόν να σε ξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν τον οποίον εσείς σε σταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε εν άνδρες αδερφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού του Πέτρου ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχέ. Και ήσαν προσκατερούντες ενέμενον πρώτον εν τη διδαχή των Αποστόλων, δεύτερον εν τη κοινωνία με τα λύλων, τρίτον εν τη κλάση του άρτου και τέταρτον εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φοβός και πολλά τεράστια και σημεία γίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ίσον ομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτών της πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό στη διδαχή των Αποστόλων.
και κλάσαντες και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, σώμα και αίμα Χριστού, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάς και απλότητη καρδίας, κοινωνία μεταλλήλων, δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον του λαού και στις προσευχές, το αποτέλεσμα ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησίαν του σωζωμένους. Και θα αρχίσουμε από το αποτέλεσμα. Το πλήρωμα του χρόνου είχε έρθει για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είχε έρθει. Και ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής. Με 120 άτομα, άντρες και γυναίκες, που πιστοί στο Λόγο του Χριστού ενέμενον, ομοθυμαδών στη δέηση και στην προσευχή, προσκαρτερούντες να δουν τι είναι αυτό που τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Ποια είναι αυτή η επαγγελία του Θεού. Δεν το είχαν ξαναδεί, δεν το είχαν ξανακούσει, δεν το είχαν ξαναζήσει. Δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι, αλλά πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτά, αδερφοί, που θα κάνει ο Θεός στις έσχατες ημέρες, δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν τα έχουμε ζήσει. Αλλά πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν έχει ξαναγίνει αρπαγή της Εκκλησίας. Κέλευσμα Θεού, φωνή Αρχαγγέλου, ειδών νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησης αυτού. Εσχάτη σάλπιγγα του Θεού και εν μια στιγμή ερυπεί ο φθαλμού. Εν τη εσχάτη σάλπιγγα του Θεού, το φθαρτό τούτο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θα ενδυθεί αφθαρσία. Και το θνητό του το σώμα θα ενδυθεί αθανασία. Και θα βρεθούμε όλοι μαζί νεκροί εν Χριστώ, αδερφοί, πρώτον, και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες εν Χριστώ, αδερφοί, εν μια στιγμή εν ρηπεί ο φθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θα είμεθα ομοί με Αυτόν. Αυτά που έγιναν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, δεν τα είχαν ξανακούσει, δεν τα είχαν ξαναδεί. Περίμεναν όμως, πίστευαν. Και αυτά που θα γίνουν στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, και μάλιστα είναι γεγραμμένο, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Δεν ήξεραν και δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό, αλλά πιστεύουμε. Το ότι πιστεύουμε όμως τι σημαίνει. Εμένουμε εις την δέηση και την προσευχή σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Εμένουμε προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα. Γιατί είναι γεγραμμένο, όλοι θα αποκάμουνε. Και οι νέοι και οι εκλεκτοί νέοι ακόμη θα αποκάμουνε. Ποιοι δεν αποκάνουνε, οι 120. Οι οποίοι πίστεψαν στα λόγια του Χριστού και ενέμενον στη δέηση και στην προσευχή. Χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό που θα τους συμβεί. Και ξαφνικά ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου εγέμισε όλων των οίκων στο ανώγιο που ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς, είδαν διαμεριζόμενες γλώσσες ως πυρός, και κάθισαν αυτές οι γλώσσες ως πυρός εις έκαστον αυτών, σε όλους, έναν έναν. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Και πλήστησαν ξαφνικά άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν άπαντες να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Τι έζησαν? Και μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού. Και αυτά που έλεγαν δεν τα καταλάβαιναν αυτοί, οι έξω όμως τα καταλάβαιναν. Αλλά ποιο είναι το κρίσιμο σημείο, αδερφοί? Θα σου το πω. Κι αν λαλείς
τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχεις αγάπη, είσαι χαλκός ηχών και κύβαλων αλαλάσσων. Αμήν. Και αν έχεις όλη την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και δεν έχεις αγάπη, δεν αφήσαι ουδέν. Και αν κομιθυσιάσεις τα πάντα για τον Χριστό και τη ζωή σου και δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι. Αυτοί οι 120 είχαν αγάπη. Ήταν ομοθυμαδών, ένα. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί αγαπητοί, σαν άτομα και σαν οικογένειες να είμαστε ένα, αλλά και σαν τοπική εκκλησία να είμαστε ένα. Με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη, γιατί θα είναι φοβερό. Αυτοί οι 120, αν ένας είχε πρόβλημα, να λάβουν όλοι Πνεύμα Άγιο εκτός από Αυτόν. Δεν είναι φοβερό? Αλλά αυτοί ήσαν όλοι ένα. Και όλοι έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όλοι μίλαγαν γλώσσες, καθένας όπως το Πνεύμα το Άγιο έδιδε σε αυτούς, και μίλαγαν τα μεγαλεία του Θεού και δυνατά, και ακουγόντουσαν έξω. Και τότε δεν υπήρχαν μονώσεις, όταν λέμε ανώγιο, δεν λέμε πέμπτο όροφο. Και καθένας από τους έξω, επειδή ήταν οι Πεντηκοστοί και ήταν όλοι και προσήλυτοι ακόμη Ισραηλίτες, άκουγαν στη δική τους διάλεκτο και είπαν τι σημαίνει αυτό. Και όσοι δεν καταλάβαιναν, είπαν μεθυσμένοι είναι. Και τότε έγινε αυτό το οποίο πραγματικά είχε προσδιορίσει ο Θεός. Το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου από τον Απόστολο Πέτρο. Βγαίνει έξω με παρησία αυτός που πριν λίγες μέρες, πριν 52 μέρες, είχε απαρνηθεί μπροστά σε μια δούλη τον Κύριο. Ποτέ δεν τον ξέρω, ανάθεμα, ορκίζομαι. Τώρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου βγήκε μπροστά σε όλους. 52 μέρες, τέλεια αλλαγή. Και λέει, άνδρες αδελφοί, δεν είναι μεθυσμένοι, αλλά αυτό είναι το ρηθέν από του προφήτου Ιωήλ. Και περιγράφει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία. «Εν τέσσερις χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχύ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλω σου προφητεύσει ίσας και θυγατέρες σας, και νεανίσκη σας θέλω σου δύο οράσεις, και οι προφητεύτεροι θέλω σου ενυπνιαστεί ενύπνια». Πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό έγινε. Τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Και ακόμη, στο τέλος, μόνο επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, μόνο, δηλαδή ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εγώ θα εκχαίω από του δικού μου Πνεύματος και θέλω σε προφητεύσει. Και η προφητεία της Εσχάτης Αποστολικής Εκκλησίας είναι: μετανοήσατε, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Μετανοήσατε, γιατί εντός ολίγου θα ακουστεί η Εσχάτη Σάλπιγγα του Θεού. Αλλά ποιοι θα το λένε αυτό δια Πνεύματος Αγίου? Μόνο οι δούλοι και οι δούλες. Και ποιος είναι δούλος? Αυτόν τον οποίον ελευθέρωσε ο Θεός με την αλήθεια του Ευαγγελίου απ' όλα, διά του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο δούλος πια είναι αυτός που δεν κάνει ό,τι του αρέσει, ούτε ό,τι θέλει, ούτε ό,τι νομίζει, αλλά προσεύχεται πλήρης Πνεύματος Αγίου
και σας παρακαλώ να το δοκιμάσετε αυτό, γιατί είναι συγκλονιστικό. Εγώ πάντα το κάνω από τότε που το άκουσα ότι πρέπει να το δοκιμάσω. Μας αρέσουν πολλά πράγματα. Πριν όμως αποφασίσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει, πήγαινε, γονάτισε και πες: «Κύριέ μου, εμένα μου αρέσει αυτό. Εσένα τι σ' αρέσει?» Και τότε θα σου δείξει εκείνο και θα πεις: «Πώς δεν το είχα δει, αυτό είναι άδειο, αυτό είναι γεμάτο». Παραδείγματος χάρη. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύπτει τη δική του αρέσκεια και εν συνεχεία το δικό του θέλημα. «Εγώ θέλω πάρα πολύ αυτό, Κύριε». Μην το κάνεις. Γονάτισε, πληρώσου Πνεύματος Αγίου, προσευχή σου: «Κύριε, εγώ θέλω αυτό πάρα πολύ. Εσύ τι θέλεις?» Μην ακούς τι λένε οι άνθρωποι. Ο Κύριος θα έρθει να σου πει: «Αυτό θέλω». Και αυτό να κάνεις. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η γνώμη μας. «Εγώ νομίζω, εγώ πιστεύω». Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, λέει: «Ευβουλέ μου δεν είναι βουλές σας». Δηλαδή αυτό το οποίο θέλετε εσείς δεν είναι αυτό που θέλω εγώ ποτέ. Και αυτό που νομίζετε εσείς και η οδή μου δεν είναι οδή σας. Και όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν ευβουλέ μου και η οδή μου από τα σβουλά σας και τα σοδού σας. Κύριε Θεέ μου, εγώ νομίζω, Κύριε, ότι αυτό είναι. Πήγαινε προσευχή σου και θα σου πει ο Κύριος: «Δεν είναι αυτό, παιδί μου, εκείνο είναι». Και τότε θα είσαι αληθινός δούλος και δούλη. Και τότε, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εγώ ο Κύριος θα εκχαίω από του δικού μου πνεύματος για να προφητεύουνε εν το ονόματι του Χριστού. Μόνο τότε. Μόνο τότε θα λάβουν αυτοί μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ποιοι? Οι δούλοι μου και οι δούλες σας. Και οι δούλες μου. Μόνο αυτοί θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτοί που θα έχουν λάβει από του Πνεύματος το δικό του, του Θεού εν δια του Ιησού Χριστού. Κύριε μου, βοήθησέ μας. Και τότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας εξέφνης, καθήν όραν δε στοχάζεστε εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού. Οι δούλοι και οι δούλες που έλαβαν από του Πνεύματος του Κυρίου, γιατί είναι δούλοι και δούλες, ελευθερωμένοι από τον Χριστό απ' όλα, ελευθερωμένοι με τις αλήθειες του Χριστού απ' όλα, έχοντας καρπό καλό, γιατί το δέντρο έχει καλό καρπό, από εκεί καταλαβαίνεις τι δέντρο είσαι. Κοίτα τον καρπό σου. Δεν μπορεί δέντρο καλό να έχει κακό καρπό. Και δεν μπορεί δέντρο κακό να έχει καλό καρπό. Και τώρα πρόσεχε. Δούλος και δούλη. Όχι ότι σ' αρέσει, ότι θέλεις, ότι νομίζεις. Αλλά ότι αρέσει στον Κύριο, ότι θέλει αυτός και ότι εντέλεται. Και τότε αυτή, αυτός ο έσχατος οίκος, θα αποκτήσει τη δόξα μεγαλύτερη του πρώτου. Δούλοι και δούλες. Όχι αφεντικά. Δούλος Χριστού, δούλος του αδελφού σου. Εργάζομαι τον Χριστό, ελάχιστος πάντων των Αγίων. Κύριε Θεέ μου, ελάχιστος πάντων των Αγίων. Δούλος, δούλη. Για να φύγουμε, αδερφοί, αλλιώς δεν φεύγουμε. Τα αφεντικά δεν φεύγουνε. Αυτοί που λένε εγώ δεν φεύγουνε. Αυτοί που λένε ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, αυτοί θα φύγουνε. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Και έτσι
Τι θα γίνει στη συνέχεια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας? Θα δείξω τέρατα, εφταετία του Αντίχριστου, εν το ουρανό άνω, σημεία, επί της γης κάτω, αίμα και πύρκια, τμήδα καπνού, ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα, και στο τέλος της εφταετίας, Δευτέρα Παρουσία, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τρεις περίοδοι. Η πρώτη ολοκληρώθηκε. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η Μήτρη Πάντων ημών. Η δεύτερη είναι στην ολοκλήρωσή της. Η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Δούλοι και δούλες όμως. Προσοχή αδερφοί. Δούλος. Και μάλιστα λέει ο Κύριος, μην ονομαστείτε διδάσκαλοι, γιατί ένας είναι ο διδασκαλός σας και ο βάμβας κάνει λάθος, λέει, ένας είναι ο καθηγητής σας. Το κείμενο λέει, μην ονομαστείτε ραβί, γιατί ένας είναι ο διδασκαλός σας, ο Χριστός. Και μην ονομαστείτε πατέρες, γιατί είναι ένας πατέρας σας, ο ουράνιος. Αυτός είναι ο δούλος και η δούλη. Βόηθησέ μας, Κύριέ μου. Ελέησέ μας, Χριστέ μου. Και θα έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, που περιμένει ο λαός Ισραήλ. Και θα βασιλεύσει ο Κύριος για 1000 χρόνια. Επί της γης, στην Ιερουσαλήμ, που θα τα ξανακάνει όλα καινούρια. Γιατί μετά την εφταετία όλα θα είναι κατεστραμμένα. Αλλά θα τα κάνει όλα καινούρια, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού. Για να το διαβάσω λίγο από μέσα. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την αρπαγή της Εκκλησίας, τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Η προσδοκία της κτήσεως, της φύσεως, προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή η κτήση υπετάχθη εις τη ματαιότητα, όλα καταστρέφονται. Κλιματολογική κρίση, λέει. Πλημμύρες, φωτιές, αδερφοί αγαπητοί, καύσονες, παγετώνες, λιώνουν τα χιόνια, πλημμύρες, τι να πούμε. Επειδή η κτήση υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή οικουσίως, αλλά δια την υποτάξαντα αυτήν τον διάβολο και σατανά. Επελπίδει όμως ότι και αυτή η κτήση θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Νέα τα πάντα. Γιατί πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς στενάζουμε εαυτής προσμένοντες την υιοθεσία μας και την απολύτρωσή μας με την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή από εδώ και πέρα στενάζοντες θα είμαστε. Το διαβάζω μια φορά ακόμη έτσι όπως το ξαναδιαβάζω. Και ουχή μόνο οι κτήσεις, αλλά και αυτοί εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς θα στενάζουμε. Θα το βάζω εγώ, αλλά αυτό είναι. Στενάζουμε μέσα μας, αλλά περιμένοντας, παραμένουμε στο στεναγμό, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Διότι με την ελπίδα σωθήκαμε. Αυτό είναι. Πίστης, ελπίς, αγάπη. Μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Με την ελπίδα σωθήκαμε. Ελπίς δε η οποία βλέπετε δεν είναι ελπίς. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τι και γιατί να ελπίζει. Εάν όμως ελπίζομεν εκείνο το οποίο δεν βλέπομεν, δια της υπομονής περιμένουμεν αυτό. Και ποιο είναι αυτό που ελπίζουμε? Την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν αδερφοί. Κύριε Θεέ μου. Εν τω μεταξύ
21 εδάφιο, σε όλη αυτή την οικονομία της Χάριτος, από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, όποιος αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και κήρυξε το πρώτο Ευαγγέλιο ο Απόστολος Πέτρος και είπε ότι γνωρίστε εσείς όλοι ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμε αυτόν τον οποίον εσείς τον Ιησούν σταυρώσατε. Και αφού ήκουσαν ταύτα όλοι, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Σήμερα να έρθει σε κατάνοιξη καρδιά μας, αδερφοί. Πόσο σοβαρό είναι. Τι θα πει κατάνοιξη? Αμήν Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ερθέτω η βασιλεία σου. Και ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και είπαν, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδερφοί? Τι πρέπει να κάνω? Πρώτον, μετανόησε. Δεύτερον, βαφτίσω εν ύδατι. Τρίτον, ζήτησε το Πνεύμα το Άγιο. Και τέταρτον, φύγε από τη σχολιά και διεστραμμένη γενεά έξω. Καμία σχέση. Νεκρή για τον κόσμο, ζωντανή για τον Χριστό. Νεκρή για την αμαρτία, ζωντανή στον αγιασμό. Καμία σχέση. Και τότε ξεκίνησε το έργο το φοβερό του Χριστού. Περίπου 3.000 ψυχές πίστεψαν, αγιαγεννήθηκαν και βαφτίστηκαν εν ύδατι. Και αυτοί οι 3.000 ψυχές ενέμεναν στα 4 βασικά χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Το αποτέλεσμα, πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και όλοι οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Δεν ήταν το δικό μου και το δικό σου. Ήταν τα δικά μας, αδερφοί. Και ήσαν κάθε μέραν ομένοντες προς καρτερούντες ομοθυμαδών, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και το αποτέλεσμα, αυτό το οποίο πιστεύω και ελπίζω, ο Κύριος προσέθεται καθημέραν στην Εκκλησία του σωσωμένους. Και τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που περιμένουμε αλλά και ζητάμε, ζητείτε η ετών τον καιρό της οψίμου βροχής, πρώτον στην προσωπική σου ζωή. Πρώτα, η ετών στην προσωπική σου ζωή. Δεύτερον, η ετών στην οικογενειακή σου ζωή, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου. Πρόσεχε, πρόσεχε τα παιδιά σου, πρόσεχε τα εγγόνια σου. Να φύγουμε όλοι μαζί, να μην μείνει κανένας κάτω, αδερφοί. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Εξητώντας η ετώ τον καιρό της οψίμου βροχής, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, μελετώντας το Λόγο του Θεού, συμμελετώντας το Λόγο του Θεού, εμένοντας στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάτηση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και τότε ο Κύριος θα προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ποιους σωζωμένους? Τους συγγενείς σου, αυτούς για τους οποίους προσεύχεσαι πρώτα, την οικογένειά σου, τη συγγένειά σου. Ακούσα, αδερφή Χρύσα, τη συγγένειά σου. Γιατί είναι γεγραμμένο. Πίστεψε εσύ στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωστηθείς εσύ και όλος ο οίκος. Αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε. Πού όμως? Στον καλό αγώνα να αγωνιζόμαστε. Το δρόμο που ο Χριστός έχει προσδιορίσει εμάς, σε εμάς να τελειώσουμε. Την πίστη να διατηρήσουμε και τότε δεν μας μένει παρό της δικαιοσύνης Στέφανος, που εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής θα αποδώσει σε κάθε έναν που πήρε σήμερα στερεά απόφαση να εξητάει νέα τα πάντα στη ζωή του. Αμήν. Νέα τα πάντα, αδελφοί μου. Νέα τα πάντα. Πας γραμματεύσει μαθητευθείς τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, αδειάζει
το σπίτι του για να τον γεμίσει ο Κύριος με τα δικά του δια της ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.